Μπουρινάκη, με αφορμή το νομοθετικό πλαίσιο που έχει επηρεάσει την κίνηση σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές αλαμυγούς, θέλω να μας πείτε πώς κλιμακώνεται αυτή η κίνηση με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, καλημέρα σας. Υπάρχει ένα καινούριο πλαίσιο, νομοθετικός πλαίσιο, το οποίο βγήκε πρόσφατα. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να βρουν τρόπο να το εφαρμόσουν. Επιβαρύνει αισθητά τους θαλαμυγούς που είναι επαγγελματικά, δηλαδή κυκλοφορούν με πελάτες με ναύλο και όχι τα ιδιωτικά. Αυτά είναι σκάφη τα οποία είναι ξένη σημαίας, για να ξέρουμε τι λέμε, από τα μέγα, όπως πολλές φορές βλέπετε, μέχρι και μικρά σκάφη και όπως τα ξύλινα που ερχόντουσαν και από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παίρνεται κάποιος φόρος για να κινηθούν αυτά τα σκάφη, ο οποίος είναι ανάλογα με το ΦΠΑ που θα μπορούσαν να πληρώσουν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το πλαίσιο που έχει βγάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα σκάφος το οποίο έχει ένα μήκος 35 μέτρα, μόνο ο φόρος αυτό του αναλογεί για 5 μέρες γύρω στα 4 χιλιάρικα. Μόνο αυτός ο φόρος. Και δεν μιλάμε και για το ΤΕΠΑΗ, το οποίο είχε μπει 8 ευρώ το μέτρο το φόρο, το οποίο επιβαρύνει αυτό, και όλα τα άλλα έξοδα. Εμείς εννοείται ότι θα πρέπει να επιβαρύνει και να πληρώνουν τα επαγγελματικά σκάφη, ώστε να είναι ανταγωνίσμα των ελληνικών σκαφών, εφόσον υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να είναι σε κάποια πλαίσια που να μπορεί να είναι εφικτά και να μπορούν να έρχονται. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι πουλάνε πολλά ναύλα στην Κροατία, στην Αλβανία, στην Ιταλία, στην Τουρκία πάρα πολλά. Χτίζονται επομένως άλλες αγορές πέραν της δικιάς. Ναι, ναι. Γιατί επιβαρούν πάρα πολύ με το μονοσχέδιο αυτό. Είναι δύσκολο με τον τρόπο που το έχουν εφαρμόσει και πολυδάπανο. Θα πρέπει να βρουν μία μέση λύση για να μπορέσουν να κινούνται. Ειδικά εμείς τώρα στα Δωδεκάνησα. Πώς επηρεάζει τις τοπικές οικονομίες όλα αυτά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επαγγελματικά σκάφη έχουμε να δούμε καιρό. Δηλαδή, ακόμα τώρα περισσότερο. Άλλες φορές τα επαγγελματικά σκάφη ξεκινούσαν από τον Απρίλιο να έχουν ναύλα και να έρχονται στην Ελλάδα. Τα νησιά εννοείται ότι ενισχύονται οικονομικά, γιατί κάνουν τροφοδοσία. Κάνουν τροφοδοσία και τροφίμων και καυσίμων, και εννοείται και οποιαδήποτε και τα λιμενικά τέλη είναι έσοδα. Είναι μια αλυσίδα. Εννοείται ότι είναι μια αλυσία, η οποία αυτή την επομηνίζει τώρα η Τουρκία, μπορώ να σας πω, η Ιταλία, πάρα πολύ η Κροατία. Στην Κροατία, τα τελευταία χρόνια τα επαγγελματικά σκάφη έχουν αυξηθεί ραγδαία πάνω από 300%. Η πτώση σε εμάς, σε τι ποσοστό μπορεί να κυμανθεί, έτσι, σε μια πρώτη εκτίμηση που ίσως μπορείτε να κάνετε? Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας πω, αλλά πέρυσι και πιοπέρυσι η πτώση ήταν αισθητή, ήταν πάνω από 70%. Πολύ. Και εμείς μιλάμε για τα μεγάλα γιώτα, μέγα γιώτα, τα οποία βλέπετε σκάφη τα οποία ναυλώνονται. Δηλαδή, την εβδομάδα βλέπετε ναύλα 200.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Να μου πείτε, θα έχουν πρόβλημα? Ναι, όταν ένα σκάφος, η διάταξη είναι βάση ημερών και ανάλογα με το μήκος του σκάφους. Που σημαίνει ότι ένα σκάφος το οποίο είναι μέγα γιώτα και είναι 80 και 90 και 100 μέτρα, τα ποσά είναι πραγματικά είναι υπέρογκα. Έτσι. Δηλαδή, άρα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια για να μπορέσουμε να αλκύσουμε αυτά τα σκάφη, και είναι πάρα πολύ βασικό, ειδικά στα νησιά τα δικά μας που είναι η Τουρκία, γιατί πολλά σκάφη που πάνε στην Τουρκία θα μπορούσαν να έρχονται και στα νησιά στα Δωδεκάνησα. Πώς βλέπετε γενικότερα να κυμαίνεται όμως με το νομοθετικό πλαίσιο? Βλέπετε τα πράγματα να είναι ακόμα δυσκολότερα από ότι ήταν πέρυσι και πρόπερσι? Εννοείται. Εννοείται και με τον πόλεμο και με την πανδημία τα πράγματα εννοείται ότι είναι δυσκολότερα. Βέβαια, εμείς απευθυνόμαστε τώρα σε ένα κλάδο το οποίο είναι πολύ υψηλά οικονομικού επίπεδου πελάτες, οι οποίοι σίγουρα δεν έχουν πρόβλημα οικονομικό, αλλά μπορούν να κινηθούν σε χώρες που τα νομοθετικά πλαίσια, ειδικά στα επαγγελματικά, γιατί είναι ένα ευαίσθητο σημείο, θα πρέπει να είναι εύκολο και για την πληρωμή και για τη διαχείριση, αλλά και το ποσό να μην είναι υπέρογκο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.